Δούμε πρώτα την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου το τελευταίο 24ωρο. Η Νικόλ Κουναφή είναι μαζί μας. Νικόλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ονούφριε. Πιέζεται όλο και περισσότερο το σύστημα. Αυτό υποδεικνύεται από τους αριθμούς που έδωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας. Για πες μας τι γίνεται. Ειδικά στις μονάδες εντατικής, επειδή αναφέρθηκε, θα το πούμε, Ονούφριε, αυτή τη στιγμή οι μονάδες εντατικής αριθμούν 50 πρόσωπα. Είναι ο πιο υψηλός αριθμός που έχει καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Να τα δούμε όμως αναλυτικά, γιατί γενικά δεν είναι και πολύ καλή η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, ναι, από όποια άποψη και αν το δούμε απόψε. Καταρχάς ανακοινώθηκαν 3 θάνατοι, 2 γυναίκες και ένας άντρας από 71 μέχρι 88 ετών, ενώ ανακοινώθηκαν άλλα 589 περιστατικά σε κάτι περισσότερες από 36.000 εργαστηριακές εξετάσεις, Ονούφριε. Και πάμε να τα δούμε και αναλυτικά, διότι σήμερα και το ποσοστό θετικότητας Πανκύπρια είναι πάρα πολύ υψηλό. Έχει ξεπεράσει το 1,5% με βάση και τις εξετάσεις και τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί. Τα 336 είναι μέσα από τις εξετάσεις. Με συγχωρείς, Νικόλ, με βάση τις εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται σε μειωμένο ποσοστό. Ναι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Για πες μας. Ναι, διότι τώρα είναι και πιο στοχευμένες. Γενικά υπάρχει μια άλλη διαδικασία τώρα και με την κατάργηση των δωρεάν rapid test. Ναι. Τα 336 λοιπόν είναι μέσα και από τις εξετάσεις των ιδιωτικών νοσηλευτών στα ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά και με το δωρεάν πρόγραμμα. Ενώ, Ονούφριε, όπως βλέπουμε, εκτοξεύθηκαν οι νοσηλίες από 273 που ήταν χθες, έφτασαν τις 293. Mm-hmm. 96 πρόσωπα είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το 89% σχεδόν της 100 των νοσηλευμένων σήμερα είναι ανεμβολιαστή, ενώ οι εντατικές πιέζονται επικίνδυνα. Όπως είπαμε, είναι 50 πρόσωπα αυτή τη στιγμή, 45 από αυτά διασωληνωμένα. Ενώ, Νούφρια, απόψε ανακοινώθηκαν επίσης 14 κρούσματα σε οίκους ευγυρίας και άλλα 33 σε κλειστές δομές. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όντως ανησυχητική η κατάσταση από τις σημερινές καταγραφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλ. Από μια κλωστή κρεμοντή.